Να πω δύο λόγια για το έργο του θεολόγου. Και είπα ότι ο θεολόγος είναι κυρίως παραγωγός ευτυχίας. Καταλάβατε. Τώρα, σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι μέσα από τη διαδρομή μου κυρίως τη θεολογία. Εν παρενθέσει, πρέπει να κάνω και μια αποκάθαρση του βιογραφικού μου, γιατί λέγονται πολλά πλέον που δεν είναι αυτό. Είναι αλήθεια ότι έχω διάφορες affiliations στο Κέμπριτζ και στο Winchester, στους επισκέπτες και διευθυντές και στο Μπαλαμάτ, στην Λίβανο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία μέσα αυτή την περιπλάνηση ολόκληρη είναι ακριβώς νομίζω αυτό το οποίο είπα. Δηλαδή το ότι η θεολογία δεν μπορεί να γίνει ποτέ ιδεολογία. Έχει να κάνει με την αναπνοή. Με αυτά που ασχολείται ο γιατρός, ο κ. Βακαλόπουλος έχει να κάνει. Δηλαδή με το FFZIN. Του ανθρώπου με την καλύτερη του έννοια. Πώς μπορεί δηλαδή να πολλαπλασιάσει τη ζωτικότητά του. Όχι την ζωή, την αιώνια απλώς, τη ζωτικότητα. Και εδώ μπαίνει βέβαια και ο Θεός μέσα. Τώρα, με όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να πούμε και στο θέμα αυτό. Και σκεφτόμουν τώρα εσωτερικά χαμογελώντας ότι παρά το ότι μιλάμε για ευτυχία, εγώ θα συμνήσω κυρίως για τη σεξουαλική δυστυχία του νεότερου δυτικού ανθρώπου. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε εύκολα από τη δυστυχία αυτή. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι, όπως λέει ο Φρόιντ, ο πολιτισμός ο ελληνοδυτικός προκύπτει από μια απόθεση. Γίνεται μια απόθεση η οποία δημιουργεί μια συγκεκριμένη δυστυχία, η οποία είναι και το τίμημα αυτού του πολιτισμού, κατά το Φρόιντ. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι με τη σεξουαλικότητα εμπλέκεται και η φαντασία. Αυτό είναι που την κάνει ευεπίφορη στη δυστυχία. Αλλά βέβαια το ίδιο πράγμα μπορεί να την ελευθερώσει κιόλας και να την κάνει και να την ανοίξει σε άλλου είδους. Τώρα, γιατί ακριβώς το θέμα αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα λόγω του ηθικισμού, ο οποίος έχει κυριαρχήσει σήμερα στον δυτικό κόσμο. Ο ηθικισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδεόμενος με τον αυτόνομο ανθρωπισμό στη Δύση, έτσι. Δηλαδή είναι η στάση, η θέση, η προσπάθεια αυτόνομης και αποσυνδεδεμένης άρθρωσης της ηθικής. Επομένως, φτάνουμε να μιλάμε για τα πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι ξένος και στην αρχαία φιλοσοφία και στη βιβλική σκέψη. Για τον Ηράκλειτο, ας πούμε, τον Πλάτωνα, τον Πυθαγόρα, τον Επίκουρο, το πάνε είναι να μάθουμε τι ακριβώς σημαίνει στον κόσμο. Και να αφήσουμε αυτό να αντανακλαστεί πάνω σε αυτό το οποίο κάνουμε εμείς. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση ηθική δική μου, με βάση αρχές τις οποίες φτιάχνω εγώ, ή έστω κάποιοι μαζί με εμένα. Είναι κυρίως ο τρόπος του κόσμου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι αυτοί θέλουν να πατούν στη φυσική, θέλουν να πατούν πάνω στη γνώση του κόσμου, μιλάνε την ακρόαση του κόσμου, Ηράκλειτος κλπ., του λόγου του κόσμου κλπ. Και βεβαίως παρατηρούμε ότι όλοι αυτοί οι αρχές σκέψεις που κάνουν, κάτι στο οποίο θα επανέλθω, έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον έρωτα. Χωρίς να είναι ηθικολόγοι. Σε εμάς το πρόβλημα περιορίζεται σε ένα είδος επιταγών, ας πούμε, που φαίνεται να απορρέουν από μια στάση πολύ γενικότερη, η οποία δεν γίνεται κατανοητή πλέον απόλυτα σήμερα, αλλά παρά τα αυτά έχει πάρα πολύ γερά ερίσματα στον αυτόνομο ανθρωπισμό. Θα το εξηγήσω αυτό, μην ανησυχείτε, θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα σήμερα. Το θέμα είναι ότι ξεκινώντας εγώ προσωπικά, σε μια εποχή όπου δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία, θα μιλήσω και λίγο προσωπικά για να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα λίγο περισσότερο. Προσπάθησα να βρω μια ελευθερία σεξουαλική συγκεκριμένη, το οποίο μου χρειαζόταν στα νιάτα μου βέβαια. Διαβάζοντας τον Ηράκλειτο ή τον, πώς το λένε, τον Πλάτωνα, δεν έβγαινε άκρη. Το αντίθετο έβλεπα. Και για το μεν Πλάτωνα μαθαίνουμε ότι ανθρωπίνου σώματος ουχ ύψατο, να ακούμπησε ποτέ ανθρώπινο σώμα. Πάμε μετά στο. Πώς το λένε εγώ, τον Επίκουρο λέμε, μας λέει ότι τα Αφροδίσια ουδέν αόνισαν ποτέ, κανένα δεν ωφέλησαν, αγαπητών δε ή και μη έβλαψαν, είναι καλό και να μην σε βλάψουν κιόλας. Πάμε στον Πυθαγόρα που το ρωτάνε οι μαθητές του πότε που θα έχουμε στην ουσία και εμείς, δάσκαλε, επιτρέπεται, θα το κάνουμε. Και απαντάει αυτός, όταν βούλη γενέστε σε αυτού ασθενέστερος, φοβερά αποκαρδιωτική απάντηση. Αν θες να είναι πιο αδύναμος από τον εαυτό σου, τότε έχει ερωτική σχέση. Πάμε στο Διογένειο, ο οποίος γίνεται χαμός εκεί πέρα, δεν βγάζει άκρια. Πάμε στον Ηράκλειτο, που σας είπα, ο οποίος δεν έχει καμιά απολύτως ερωτική ζωή. Εν της όρεση
μισανθρωπίσασταν, μισάνθρωπος και εκπατήσας, εν τις ώρες ιδιητάτο, πως ιτούμενος και ποτάνας. Μάται έψαχνα τη σεξουαλική ζωή του Πλάτωνα, κανένα δύο επιγράμματα ερωτικά έγραψα, αλλά ήταν σαφώς έτσι φοβερά παγερό στα ερωτικά. Και ο Σοκράτης ήταν, λέει, το απόγειο πλέον, εκεί το περιγράφει έτσι ο καημένος Αλκιβιάδης με τρόμο εκεί πέρα μέσα στο... το... Αν διαβάσετε και αργότερα τη φιλοσοφία στο... το πάρτε τον Πλούταρχο, ας πούμε, θα δείτε να λέει πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε καν. Κοίταξε να δεις, μη συνοσιάζεσαι την ημέρα. Γιατί κινδυνεύεις να έχεις πρόβλημα με την εμπάθεια που θα αναπτύξεις με τη γυναίκα σου. Λοιπόν, ο Πλουτίνος θα είναι να πει ότι ντρέπομαι που έχω ένα σώμα. Παραδίδει ο Πορφύριος, ο μαθητής του, μια ιστορία που στη σχολή του Πλουτίνου εμφανίζεται ένας φιλόσοφος, έτσι ερωτικά διακείμενος, και αρχίζει να γράφει, να μιλάει για τα περί έρωτος, και του κάνει νόημα ο Πλουτίνος του Πορφυρίου, όρμα του, πάρ' τον άρπαξέ τον. Και αρχίζει αυτός να τον χτυπάει, τέλος πάντων, και του λέει ο Πλουτίνος, ούτοπε, μπράβο, χτύπα τον καλά, μην τίποτα, να μην ακουστείτε. Λοιπόν, προσωπικά εγώ, μην έχοντας καμία σχέση με την Εκκλησία, βλέποντας όλα αυτά, είχα αρχίσει να τρομοκρατούμε, θεωρώντας δηλαδή ότι εδώ πλέον είναι ένα τεράστιο παιχνίδι άσχημο το οποίο μας παίζεται, δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτό πιστεύει και ο αρχαίος, και μετά το βρήκα στο Φουκώ αυτό όταν πήγα στη Γαλλία, ο αρχαίος φοβάται στην σεξουαλικότητα προβλητικά, φοβάται να χάσει την αυτοκυριαρχία. Ψέξτε, είναι σοβαρό το ζήτημα, θα μιλήσουμε τη σεξουαλική δυστυχία βασικά, έτσι. Ο δυτικός κόσμος μαστίζεται, ο ελληνοδυτικός κόσμος. Έτσι. Πατάει σε αυτό. Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει ελληνοδυτική, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι φιλερωτική και ξέρω εγώ και διμάται διαχείριση και τέτοια, κάνουν μεγάλο λάθος. Και είναι ο Φουκώ επίσης που έδειξε, γιατί τελικά απερρίφθηκε η ομοφιλοφιλία από τον αρχαίο Έλληνα και απερρίφθηκε για μια σειρά από λόγους. Ο ένας λόγος ήταν πολύ σοβαρός, ήταν ότι δεν μπορούσε να την εναρμονίσει με την ανάγκη πώς το λένε, ενεργητικότητας στον πολίτη. Όταν γινόταν η παιδεραστία, δηλαδή το παιδάκι έχανε εντελώς τη δυνατότητα σε έναν ενεργός πολίτης κλπ. Και στη γυναίκα, επειδή αντιποιείται την ανδρική, ας πούμε, εντάξει, παρέμβαση, ας το πούμε. Λοιπόν, και απερίφθη με φιλοφιλία, και αυτή είναι απόψη του Φουκώ, δεν είναι δικές μου απόψεις από την αρχαία φιλοσοφία. Όταν μετά γύρισα στην Εκκλησία, έπαιζα σε μεγαλύτερη ακόμα απόγνωση, διότι όταν είδα τα λόγια του Χριστού εκεί πέρα που να λέει «Όστις βλέπουν γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν ή διεμήχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού». Και ή ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν, βγάλε τα μάτια σου, και τα δύο τα βγάλω και τα μάτια μου, τι θα γίνει. Πρέπει να κυκλοφορούμε τυφλή. Λοιπόν, εκεί απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο και λέω, Θεέ μου, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα τεράστιο σφάλμα μέσα στην ίδια τη βιολογικότητα του ανθρώπου, το οποίο φαίνεται να μην υπάρχει, στο οποίο να μην φαίνεται υπάρχει απάντηση. Βεβαίως, υπάρχει απάντηση. Έτσι. Υπάρχει απάντηση αν τα ψάξουμε λίγο καλύτερα και λίγο βαθύτερα τα πράγματα. Και υπάρχει απάντηση, και η οποία μάλιστα είναι συμπληρωματική, η αρχαιοελληνική απάντηση, με τη βιβλική, η οποία βιβλική είναι ρηξικέλευτη, και νομίζω ότι λίγο και πολύ ότι η βιβλική απάντηση αρχίζει να επιτρέπει και τον έρωτα να έχει μια θέση μέσα στη πραγματικότητα του ανθρώπου, χωρίς αυτό το πράγμα να σημαίνει ούτε τον τσακίζει και τον διαλύει, αλλά ούτε και τον ειδωλοποιεί. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα. Καταρχήν, ο έρωτας έχει να κάνει με το άπειρο, δηλαδή με το πρόσωπο. Αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη του αρχαίου πλατωνισμού, για παράδειγμα. Ο Πλάτων ανακαλύπτει την αναγωγική φύση του έρωτος. Πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί είναι μεγάλο? Διαβάστε το Συμπόσιο, θα το διαβάσουμε λίγο μαζί. Θα σας πω από μνήμης, δηλαδή θα κάτσουμε τώρα να διαβάζουμε, για να καταλάβετε τι εννοώ. Το Συμπόσιο είναι διασκεδαστικότατο έργο. Εγώ το διαβάζω 40 χρόνια τώρα και όποτε θέλω να διασκεδάσω το ξαναδιαβάζω πάλι. Λοιπόν, όπου εκεί φαίνεται, εκτός από τη φοβερή οξύνια του Πλάτωνος, αλλά και η φοβερή του υπαρξιακή ευαισθησία. Είναι τρομερό να πηγαίνουν αυτά μαζί και πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δυστυχώς σε πολλούς θεολόγους δεν πάνε μαζί αυτά και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, ο Πλάτωνος είναι πολύ μεγάλος θεολόγος, ιδιοφυής. Πιάνει λοιπόν και μιλάει για τον έρωτα. Και εκεί βέβαια αναπτύσσονται όλες οι γνωστές απόψεις περί έρωτος, με κυρίαρχη βέβαια τη δημόδη έκδοση
ας πούμε, το ρήξιμα από την ιατρική άποψη, τον το αγάθωνο κλπ. 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 Λένε διάφορα. Αυτά που θα λέγαμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, αυτά που μπορεί κανείς σε μια παρέα, σε ένα καφενείο, αν μιλάνε ακόμα οι άνθρωποι στα καφενεία, αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, και έρχεται τελικά η ώρα του Σοκράτη. Εδώ είναι το σημαντικό. Αυτός λέει: κοιτάξτε, εγώ γνώρισα μια σοφή γυναίκα, τη Διοτήμα, λέει, ο οποίος μου είπε μερικά πράγματα πολύ σημαντικά για τον έρωτα, τα οποία θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Και αρχίζει εκεί πέρα η περίφημη διδασκαλία περί του πλατωνικού λεγόμενου έρωτος. Καταρχήν, ο Πλάτων είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας, έτσι όπως όλοι οι Έλληνες, έχει σχέση με την αγορά, δηλαδή ξέρει τι γίνεται έξω. Δεν ξεκινάει από μια ηθικολογική αναγωγή, ούτε ξεκινάει από μια, πώς το λένε, ενορατική εμπειρία. Διότι ξέρω ότι αυτά δεν ξεκινάει κανείς φυσιολογικά από αυτά ποτέ. Αλλά τι κάνει, ξεκινάει από τον έρωτα, είναι πέντε ένα βαθμί του φιλοσόφου ή πλατωνικού έρωτος, του φιλοσόφου έρωτος, ξεκινάει από το πρώτο στάδιο που είναι ο έρωτας ενός σώματος. Κάποια στιγμή στην εφηβεία ανακαλύπτει ότι απέναντί σου η κοπέλα σ' αρέσει ή αντίστροφα. Και δεν ξέρει γιατί σ' αρέσει, αλλά πάντως σε φέρνει σε μηχανή αυτό. Στη συνέχεια προχωρούμε και διαπιστώνουμε με τρόμο ή με ανακούφιση ότι μας αρέσουν πολλά σώματα, δεύτερο στάδιο. Όταν ταυτόχρονα οριμάζει η σεξουαλικότητα και επιδίδεται κανείς αυτά, κατά τον Πλάτωνα πάντοτε, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο αδιέξοδο εδώ, και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο τρίτο σκαλί που είναι τα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής. Να βρούμε κανένα καλό κορίτσι, δηλαδή που να είναι σοβαρό και να μπορούμε λιγάκι να πούμε και καμιά κουβέντα. Καταλάβατε, αυτό είναι το τρίτο σκαλί του έρωτος. Κοιτάξτε τώρα πόσο μακριά θα πάμε από αυτό το πράγμα. Μετά από λίγο βλέπουμε ότι και τα παραδόξως, τα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου δεν λύνονται ούτε μετά με τους καλούς χαρακτήρες, και κάνουμε ένα βήμα ακόμα και πάμε στο τέταρτο σκαλί που είναι οι υπεπιστήμες πλέον. Κοιτάξτε, ο έρωτος είναι το όχημα. Δεν έχουμε αλλάξει όχημα. Πατάμε στο ίδιο όχημα πάνω, με την ίδια δύναμη που είδε στη γειτονοπούλα και λες, α, τι γίνεται εδώ. Με την ίδια δύναμη ακριβώς, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βλέπετε, ο Πλάτων τον ονομάζει δαίμονα τον έρωτα. Θεός, είναι Θεός και αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα μέσα μας. Τι είναι αυτό το πράγμα μέσα μας. Τόσο πολύ, μα τόσο πολύ ισχυρό, που μας πάει τόσο μακριά. Η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δείχνει αμέσως ότι είναι άλλο πράγμα ο ανθρώπινος έρωτας από τον έρωτα όλων των άλλων όντων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ή αν πούμε έρωτα των ζώων, δεν μπορούμε να πούμε τον ανθρώπινο έρωτα. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια ορμή προς μια, πώς το λένε, εμβίωση της σοφίας, αλλά εν ζωή, μια υπαρξιακή διάνοιξη τρομακτική, η οποία ανοίγει τρομερά πλέον την προοπτική. Δηλαδή από την γειτονοπούλα πέρασε στην αγάπη και έγινε μαθηματικός. Αν ήταν ο Φρόιντ, θα έλεγε εδώ, έκανες με τους ίους, έκανες ξέρω εγώ αυτό. Ναι, αλλά και ο ίδιος ο Φρόιντ θα παγιδευτεί από την ίδια ακριβώς νοοτροπία, διότι αυτά που θα πει για τη φιλότητα, για τη λίπητο, ουσιαστικά και την τεστρούντο, δηλαδή το αρίστο της ζωής, το ερωτικό και του θανάτου, είναι ουσιαστικά τη γραφή του Εμπεδοκλή, που ο Εμπεδοκλής είναι κοντά. Είναι η Φιλότης και τον Νίκος. Πάλι κοσμικές δυνάμεις είναι. Κοσμικές δυνάμεις, δηλαδή δεν τον αφήνει τον καημένο τον Αυστριακό της εποχής του να απολαύσει την επιστροφή του αποθυμένου. Αλλά τον βεβαιώνει ότι αν το κάνει αυτό είναι λάθος. Διότι η λιμπίντο είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάρα πολύ μεγαλύτερη. Προσωπικά όταν σπούδαζα ψυχολογία διάβαζα πολύ τα γράμματα του Φρόιντ στην αρμονιαστική, ήταν μανιώδης συγγραφέας επιστολών και τη λάτρευε αυτή τη Μάρθα, και μέσα στα 4 χρόνια της Αραβαβόνας τους έγραψε 2.000 γράμματα. Δηλαδή τις έγραφε κάπου 1,5 γράμμα την ημέρα. Τέλος πάντων, και μετά έγραφε πολλά γράμματα στους συνεργάτες του. Όχι, δεν το βρήκα στην Ελλάδα, δεν ήταν στα γράμματα στη Μάρθα. Σε αυτήν την έγραφα πράγματα. Ένα γράμμα στο Φλις το 1906. Λοιπόν, γράμμα στο συνεργάτη του Φλις και του λέει, του αρχίζει να κουνιέται λίγο ο Λιούπ τότε και να λέει: έλα, πια η σεξουαλικότητα, το περιεχόμενο του, το ασυνειδίτου, μήπω είναι πάρα πολύ και λοιπά, μήπω είναι πάρα πολύ λίγο. Κοίταξε να δει, λέει στο Φλις, εγώ λέει αυτή τη στιγμή, λέει, είμαι ένα άνθρωπο 40 χρονών, που σημαίνει ότι η σεξουαλικότητα έχει τελειώσει για μένα.
αυτά που λέω και μιλάω είναι και οι κοσμικές δυνάμεις. Λέω 40 χρονών τελειώνουν όλα, είμαι τότε 20, τόσο γρήγορα. Λοιπόν, θυμάμαι την τρομερή μου κατάπληξη, η οποία βέβαια δεν το τολμά κανείς επίσημα 40 χρονών να μην έχεις καμία πλέον ερωτική επαφή, καμία, διότι δεν είναι δυνατόν να την έχεις στα 40 σου. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι και ο Φρόιντ είναι ουσιαστικά στην πλατωνική γραμμή. Είτε το ξέρετε είτε όχι. Και η θεωρία του Φρόιντ για τη σεξουαλικότητα είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, αν ένας σήμερα που νομίζει ότι ξέρει τι είναι η σεξουαλικότητα, διαβάσει Φρόιντ σοβαρά, θα πει ότι στάσου τα διαδεκτά, πολύ πριν από τη σεξουαλική πράξη, πολύ μετά, συμβαίνουν πράγματα, τα οποία ο Φρόιντ τα λέει σεξ. Σεξουαλικότητα. Καταλάβατε. Αλλά τι πράγμα είναι η σεξουαλικότητα. Επομένως, σε πετάει πολύ πιο πέρα, όπως και ο Πλάτων, ο οποίος, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σου κάνει το τελικό άλμα, το πέμπτο άλμα, όπου συναντάς το εν, με έναν υπερασκητισμό τρομακτικό. Γιατί για τον Πλάτων δεν είναι όπως είναι ο Βραάμ. Δεν είναι, δηλαδή δεν την έχει τη Σάρα πλέον. Τέλειωσε η Σάρα. Τελείωσαν όλα τα σωματικά και τα αυτά. Τελείωσαν ακόμα και τα ψυχολογικά. Τελείωσαν ακόμα και τα επιστημονικά. Όταν αντικρίζεις το εν, είσαι πέρα από όλα αυτά και τα έχεις πετάξει όλα. Και δεν θες να ξέρεις τίποτα από όλα αυτά. Το εν είναι αξιολογικά ανώτερο, οντολογικά ανώτερο και είναι συγκλονιστικά λαμπρό. Ο Πλάτων το περιγράφει με τρομακτικές λέξεις, έτσι είναι, λέει, εντελώς λέει, αδύνατο να το περιγράψουμε, είναι κάτι το οποίο μας συγκλονίζει, είναι κάτι το οποίο μας διαλύει εσωτερικά, μας ανασυνθέτει, είναι αυτό που δίνει όν σε όλα τα όντα. Είναι όν, δεν έχω εδώ το βιβλίο μου το τελευταίο, το οποίο λέγεται, να σας διάβαζα απευθείας από τον Πλάτωνα, λέγεται «Αφανής αρμονία». Και ο υπότιτλος είναι «Μεταφυσική ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας». Είναι ιστορία, ναι. Και εκεί να δείτε ακριβώς πώς ακριβώς αυτό το αμήχανον κάλος, όπως το λέει. Κάλος που δεν μπορεί να το μηχανευτεί κανείς, μα να το εννοεί το κάλος αυτό του ενός το οποίο αντικρίζεις. Και βεβαίως, εδώ είναι το μοιραίο γεγονός, ότι όταν το αντικρίσεις αυτό, ο Πλάτων εδώ φαίνεται πόσο μεγάλος θεολόγος είναι, λέει, καταλαβαίνεις ότι Θεός το εν, δηλαδή ανθρώπου ομοιρείται, δεν αμοιείται με σένα. Το κοιτάς, το βλέπεις, σου πέφτουν τα πνευματικά σάλια και δεν μπορείς να το κουμπίσεις. Και δεν ενδιαφέρεται και για σένα καν. Κοιτάει προς το άπειρο, είναι ένα άπειρο ξέσιον και δεν ξέρεις τι να κάνεις μαζί του. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η μεταφυσική να γίνεται και αχρίαστη. Γι' αυτό ο Πλάτων μετά θα γίνει πολιτικός φιλόσοφος. Θα πει, τέλος πάντων το είδαμε, καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να το έχουμε, ας κάνουμε μια πολιτεία τουλάχιστον τέλεια. Και επειδή είναι το όραμά του φοβερό, κάνει και μια πολιτεία τέλεια, δηλαδή απολύτως δικτατορική. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στο σύμπαν και τίποτα πιο ολοκληρωτικό από την πλατωνική πολιτεία. Και ο Θεός να δώσει να μην του έρθει κανενός να την εφαρμόσει στο μέλλον. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της δυστυχίας της σεξουαλικότητας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ουδείς από αυτούς που το άσκησαν δεν το αγάπησε. Δηλαδή οι φιλόσοφοι το απέρριψαν και μιλάμε τώρα πάντα για την προχριστού εποχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως, μην φανταστείτε ότι αυτές οι τάσεις έλειψαν ποτέ. Να σας θυμίσω τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μιλάει για αιρετικούς, οι οποίοι θα έρθουν και για ένα από τα χαρακτηριστικά του κολλίουν γαμήν. Θυμάστε, κολλιόντων γαμήν. Αυτοί οι αιρετικοί υπήρξαν. Οι οποίοι αιρετικοί είναι πάρα πολύ, γέννησαν την ιδέα του Ευρωπαϊκού Έρωτος. Υπάρχει ένα βιβλίο του Ντενί Ρουσμό, που είναι πολύ σημαντικό, «Ο Έρωτος και η Δύση». Περιγράφει πως γεννήθηκε ο αγνός, ο υποτικός έρωτας στη Δύση, από τους αιρετικούς αυτούς που τους λέγανε Παυλικιανούς ή Βογομήλους, οι οποίοι είχαν τεράστιο πρόβλημα με τη σεξουαλικότητα. Ο υποτικός έρωτας αυτός, ο οποίος αρνείται παντελώς την ερωτική επαφή, διότι θεωρεί ότι αυτή η ερωτική επαφή είναι, πώς το λένε, μιένει το ανθρώπινο πλάσμα και την αγνότητα του έρωτος που είναι καθαρά πνευματικός. Όπως το λέει ο Πεντζίκης, δεν μπορεί ο Τριστάνος να φανταστεί την Ιζόλη να τρώει μακαρόνια. Λοιπόν, έτσι το λέει ο Πεντζίκης και το λέει σωστά. Επομένως, δεν υπάρχει ευτυχής κατάληξη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δυτικές ιστορίες για ερωτικές
μεγάλες, ξέρω εγώ, μεγάλες ιστορικές ιστορίες, είναι όλες ιστορίες μοιχείας, έτσι. Δύο έρωτας φαίνεται αδιανόητα, αδιανόητος να πραγματοποιηθεί μέσα στα, σε μια ιστορία που παίρνουν μέσα και μωρόπανα και τέλος πάντων καθημερινότητα και δεν ξέρω, συζωή πραγματική κλπ. Σας είπα ότι παρά τα αυτά ο Πλάτων ανακάλυψε κάτι πολύ μεγάλο, την αναγωγική φύση του έρωτος. Και το ίδιο ανακάλυψε αργότερα και ο Φρόιντ και ακόμα περισσότερο ο Λακάν όταν μίλησαν για την επιθυμία ως ουσία του ανθρώπου. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ένα επιθυμητικό, χτίζεται μέσω της επιθυμίας. Η επιθυμία μου, έτσι, η οποία είναι η επιθυμία του άλλου, είναι η επιθυμία να με επιθυμήσει ο άλλος. Είναι επιθυμία που επιθυμεί αυτά που επιθυμεί ο άλλος, επειδή με τον τρόπο αυτό θα προκαλέσω την επιθυμία του άλλου για μένα. Λοιπόν, αυτή η επιθυμία που είναι το όργανο της κοινωνικοποίησης και της πραγματικοποίησης του συνειδητού αυτού είναι ταυτόχρονα και ένα τεράστιο, μια τεράστια δύναμη η οποία εκφράζεται μέσα από αιτήματα. Τα αιτήματα είναι πρόσκαιρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο της πληροφορικής, λέει τώρα ο Άγγελος. Μετά θα πει θέλω και ένα διδακτορικό. Μετά, όταν θα τα πάρει κανείς όλα αυτά, θα δει ότι δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμεί. Πάντα επιθυμεί κάτι πολύ περισσότερο, το οποίο παραμένει αδιάγνωστο. Το ίδιο σημαίνει και στην ερωτικότητα. Η ερωτικότητα είναι η επιθυμία, η οποία όταν αποκτηθεί και πολυπληρωθεί, χρειάζεται κανείς στην ουσία κάτι περισσότερο πάντα. Και αυτό το περισσότερο ανάγεται από αυτούς που είπα τελικά σε μια τεράστια επιθυμία χωρίς αντικείμενο. Αυτό είναι το τέλος της ψυχαναλυτικής κατανόησης της επιθυμίας. Δηλαδή η επιθυμία γίνεται επιθυμία για το όλον. Μέσα από τον έρωτα φτάνω να επιθυμώ το όλον. Γι' αυτό και με ενοχλεί όταν ο έρωτας δεν πάει καλά. Τι σημαίνει δεν πάει καλά? Του σκυλιού και του γατιού ο έρωτας πάει πάντα τέλεια. Τι σημαίνει όταν έρχονται τόσοι στο γραφείο και μου λένε ότι έχω, είμαι ανίκανος? Γιατί ήταν ανίκανος? Γιατί είμαι ψυχολογικά ανίκανος. Λοιπόν, έχω μια άλλη αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βέβαια θα το πούμε. Έχει να κάνει και η πορνογραφία πολλά βάσει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι ακριβώς εννοεί. Εννοεί ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σταθεί μέσα στον ερωτισμό, μέσα στην πλήρη ανθρωπινότητά του. Δηλαδή, υπάρχει κάτι από την ανθρωπινότητά του που δεν χωράει εκεί μέσα. Υπάρχει κάτι που το απαγορεύει, να του γεννάει ριζικό άγχος μέσα στη σχέση αυτή, να φιλοξενεί την πληρότητα του εαυτού. Ουσιαστικά έχει δει τον έρωτα με ένα πάρα πολύ περιορισμένο τρόπο σήμερα. Αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στην πλεισμονή, θα έλεγε κανείς ότι σε δύο λεπτά σήμερα επιτράπησαν τα πάντα. Έχουν επιτραπεί τα πάντα στη σεξουαλικότητα, δεν είναι? Κανείς σήμερα έχει πρόβλημα με το υπερεγώ. Καθαρά όταν απαγορεύει κάτι. Το απαγορεύει ότι απαγορεύσει σήμερα. Σήμερα νιώθει κανείς ανοχή όταν είναι αντικείμενο απαγορεύσεων και όταν το απαγορεύουν κάτι και όταν δέχεται την απαγορεύση. Θα ήταν η εποχή, κατά τη χείρη την αντίληψη ας πούμε, της σεξουαλικότητας του 19ου ή του 20ου αιώνα ή και τη σημερινή. Θα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι οι σεξουαλικά, γιατί δεν είναι? Γιατί υπάρχει ακριβώς το αντίθετο? Υπάρχει μια τεράστια αναζήτηση. Το εγγενίασαν αυτό οι φίλοι μας, πώς το λένε, οι Rolling Stones. I can get no satisfaction. Δεν γίνεται με τίποτα. Μα γιατί? Αφού τις έχεις όλες στη σειρά. Chicks for free, όπως λέει και η Dire Straits. Money for nothing and chicks for free. Λοιπόν, έχω τα πάντα. Chicks for free σημαίνει κορίτσια έτσι, όσα θέλω. Γιατί δεν υπάρχει ερωτική ευτυχία? Γιατί βλέπει κανείς ένα πράγμα και να σου λένε σήμερα, διάβαζα σήμερα μια άρθρο και έλεγε τα παιδιά νεαροί που είναι ΛΟΑΤΚΙ σε ένα 50% θα έχουν ιδεασμούς αυτοκτονίας. Στην πραγματικότητα, επειδή ξέρετε, οι ιδεασμοί αυτοκτονίας δεν τους παραδεχόμαστε εύκολα, αν λέει ότι 50% είναι 80%. Γιατί έχουν 80% ιδεασμούς αυτοκτονίας? Μα γιατί ακριβώς, διότι περιορίζουν την επιθυμία στο αίτημα. Δηλαδή, ειδικά αυτοί οι οποίοι νιώθουν να απελευθερώνονται από την κουλτούρα και εξωθούνται σε μια απελευθέρωση ούτως ή άλλως, έτσι, σε σημείο που να γίνονται σεξουαλικότεροι από ό,τι θα ήθελαν να είναι, να εξωθούνται σε μια αντίληψη της σεξουαλικότητας που είναι πολύ πιο έντονη από αυτό που ήδη θα ήθελαν να ασκήσουν και να κάνουν ή αυτόν τον τρόπο που θα ήθελαν. Καταλάβατε. Ήρθε κάποτε ένας ομοφυλόφιλος και μου λέει: τι μου λένε σεξ και σεξ, εγώ μια αγκαλιά θέλω, καημένος. Καταλάβατε. Δηλαδή ουσιαστικά τους σπρώχνουν να κάνουν πράγματα, να την επιθυμία για το άπειρο να την περιορίσουν μέσα στο αίτημα και αυτό γεννάει κατάθλιψη.
έντονη κατάθλιψη. Η σεξουαλικό το σπανάκια γυρνάει κατάθλιψη. Λοιπόν, και παράγει παραδόξως ιδεασμούς αυτοκτονικούς. Επιμένω ότι και στη φιλοσοφία και στην ψυχολογία βλέπουμε ότι ο έρωτας ανάγεται σε μια επιθυμία άπειρη για ένα άπειρο αντικείμενο τελικά, το οποίο είναι πέρα από το καθαυτό ερωτικό αντικείμενο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο έρωτας θα αποτύχει οπωσδήποτε. Η σεξουαλικότητα είναι αδιέξοδη, δεν υπάρχει τρόπος να το αποκτήσεις μέσα τη σεξουαλικότητα αυτό που θες. Παραδόξως, δηλαδή, εάν τυχόν είχαμε εδώ τον Πλάτωνα, τον Επίκτητο, τον Επίκουρο, δεν είπα για τον Επίκτητο, εκεί να δείτε, τον Πυθαγόρα και τον Φρόιντ και τον Λακάν. Θα σας λέγω όλοι με έναν τρόπο, κοίτα να δεις, όπως το λέγει ο Λακάν, η γυναίκα δεν είναι το πάντρο, παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορείς μέσα σε αυτό που σου προβάλλεται η σεξουαλικότητα, αυτό το οποίο στο βάθος ζητάς να το αποκτήσεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Ο έρωτας είναι κάτι που είναι εξορισμού, αναζήτηση του απολύτου, του ενός δηλαδή, και μπαίνοντας μέσα στη σεξουαλικότητα με έναν τρόπο και φυλακιζόμενος αυτήν, θα χάσεις το ένα. Το ένα αυτό. Αυτό θα σου πει ο Πλάτων. Αυτό θα μας έλεγε αν τον είχαμε εδώ δίπλα μας τώρα. Αυτό θα μας έλεγε και ο Λακάν όμως. Θα μας έλεγαν όμως και οι δύο βέβαια, με άλλο τρόπο, ότι το ένα αυτό δεν μπορείς να αναμειχθείς μαζί του. Αυτή είναι η εμπειρία της φιλοσοφίας της εξωβιβλικής και είναι πολύ σοβαρή. Ο Λακάν θα το, αυτό το melting με το ένα θα το έλεγε παρανοϊκό. Δεν μπορείς να ταυτίσεις με το ένα, είσαι παρανοϊκός. Πρέπει να καταλάβεις ότι θα το έχεις, θα το βλέπεις πάντα, θα πλουτίσεις από τη θέα, αλλά δεν το έχεις ποτέ. Λοιπόν, επομένως στη δυτική ουσία, στη δυτική αυτή, πώς το λένε, πραγματικότητα, ο έρωτας είναι κάτι, το σεξ είναι κάτι το οποίο εξορισμού από μόνο του, ως ακριβώς αυτό το οποίο προβάλλεται σήμερα, καταλάβατε, είναι αδιέξοδο. Προβάλλεται ως διέξοδος όμως. Προβάλλεται ως μια, το σώμα και η σεξουαλικότητα, ένας είδος αντάρτη φιλοσοφικού και αν θέλετε και κοινωνικού, που τη γενική, ας το πούμε, καταπίεση μέσω των θεσμών, μέσω της οικονομίας, μέσω, ξέρω εγώ, της δικτατορίας που υπάρχει, που έρχεται, που θα γίνει, μέσω των κρίσεων κλπ. Σε βοηθάει να γλιτώσεις, πιάνοντας σε ένα ιδιωτικό άπειρο ευδαιμονίας. Και αυτό το ιδιωτικό άπειρο ευδαιμονίας, όταν το ακολουθείς κανείς από μόνο του, έτσι τυφλά, χωρίς τίποτα, χωρίς καμιά άλλη διερώτηση, όπως κάνουν σήμερα το 90% των ανθρώπων, είναι αδιέξοδο. Αυτό ξέρει η φιλοσοφία και αυτό ξέρει η ψυχολογία. Είναι αδιέξοδο. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα δείτε σήμερα ανθρώπους σεξουαλικά ευτυχισμένους με την έννοια ότι αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο ενώ ανθρώπους τέτοιους. Έτσι, αν δείτε που έχουν κάτι άλλο στο θέμα αυτό, θα έχουν άλλα ανοίγματα για το οποίο θα μιλήσω τώρα αμέσως. Δηλαδή δεν θα βρείτε ανθρώπους που με την καθαυτή αυτή διάχυση βρήκανε, ας πούμε, αυτό το οποίο νόμιζαν ότι θα είχαν στα χέρια τους όταν ξεκίνησαν αυτή τη δραστηριότητα σε ηλικία 15, 16, 20 χρονών. Και εδώ έρχεται βέβαια και το θέμα της πορνογραφίας. Η πορνογραφία γεννήθηκε σαν βιομηχανία και σαν επίδοση μέσα από την αδυναμία του ελληνοδυτικού πολιτισμού να εντάξει τον έρωτα σε μια πνευματικότητα. Τέτοια που θα επέτρεπε να έχουμε και πνευματικότητα και έρωτα μαζί. Έπρεπε το ένα να αποκλείει το άλλο. Πάντοτε. Σε μεγάλο βαθμό. Σε όλη τη φιλοσοφική σας είπα παράδοση, αλλά και στην παράδοση όλων εκείνων των χριστιανικών αιρέσεων που τρέφονται από τη φιλοσοφία, όπως είναι οι ρεαλιστικές αιρέσεις, οι γνωστικοί και αυτοί οι παυλικιανοί και υπογόμενοι που σας είπα που είναι τέτοιοι. Και επομένως, η πορνογραφία έρχεται σαν μια επιστροφή του αποθυμένου. Το ζήτημα είναι ότι μέσα στην επιστροφή αυτή ενυπάρχει, πάντοτε ενυπάρχει, η απόλυτη υπερβολή. Η απόλυτη υπερβολή, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε μια ανέρεση και της ίδιας της σεξουαλικότητας. Είναι ένα φαινόμενο αυτό της εποχής, το οποίο προέρχεται ακριβώς, δηλαδή όσοι νομίζουν ότι θα ενισχυθεί η σεξουαλικότητα μέσα από την πορνογραφία, δεν το ξέρουν τι θα συμβεί, αλλά θα συμβεί οπωσδήποτε αυτό που λέω. Δηλαδή μετά από λίγα χρόνια θα μπλοκάρει και η ίδια η σεξουαλικότητα, καθώς θα είναι αδύνατον να βρει
τον ανθρώπινο λόγο της, το ψυχοπνευματικό της ανάλογο. Θα γίνει ερημωτική του ανθρώπου και θα γίνει στην ουσία στοιχείο το οποίο οφείλουμε να το αποφύγουμε με μια αγχώδη αντίδραση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ως ψυχογενής ανικανότητα. Διότι αισθάνεται ο ψυχικός οργανισμός, αισθάνεται ο άνθρωπος, τον αποξενώνει, τον ολοτριώνει αυτό το πράγμα. Παρά το ότι εξωτερικά φαίνεται σαν μια, πώς το λένε, βιολογική ευτυχία. Και βλέπει κανείς ακριβώς αυτό το πράγμα, το οποίο νομίζω ότι ο Πλούταρχος το ήξερε, ας πούμε, αλλά βέβαια το προλάβαινε στην αρχή του, ότι ουσιαστικά καταστρέφεται και το ίδιο το σεξουαλικό ενδιαφέρον σήμερα. Έτσι και πολλαπλασιάζονται βέβαια διαστροφικές εκδηλώσεις κλπ. Το θέμα είναι ότι ένα 20χρονο παιδί σήμερα που υπάρχει στον κόσμο αυτόν δεν έχει τη δυνατότητα καν να θέσει το ερώτημα το οποίο θέτει ο Χριστός και το απαντάει με την θεωρία του βλέμματος στη γυναίκα κλπ. Τι στην ευχή είναι η κατά Θεόν σεξουαλικότητα, όταν κατά Θεόν έρωτος. Πώς θα μπορούσε να είναι. Ας πούμε ο παππούς μου μου έλεγε ότι σε ηλικία 21 ετών δεν ήξερε καν πώς γίνονται τα παιδιά. Καταγνώρισε τη γιαγιά μου, ένιωθε μια υπέροχη έλξη για αυτήν, αλλά δεν ήξερε γιατί την ένιωθε ακριβώς. Δηλαδή ήταν κάτι τόσο τρυφερό και βαθύ και ταυτόχρονα με κάτι πολύ, πάρα πολύ περιπαθώς ερωτικό, τόσο πολύ που τους κράτησε ενωμένους για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ένα νέο παιδί σήμερα, το οποίο είναι βομβαρδισμένο με άπειρες εικόνες, παραστάσεις σεξουαλικές, τόσες που όλοι μαζί οι παππούδες τους όλη τη ζωή τους δεν είδανε ούτε μια μέρα. Πρόκειται για ένα εγκλωβισμό μέσα από τα πράγματα. Και αυτό ξεκίνησε η δικιά μου γενιά. Θυμάμαι πηγαίναμε όλοι μαζί να δούμε πορνό. Τότε εκείνη την εποχή είχαν βγει τα πορνό στα σινεμά. Θεωρούταν ότι γινόμαστε άντρες. Πηγαίναμε όλοι μαζί, σας είπα εγώ, ήμουν εκτός. Αν σημαίνει τίποτα εκτός εντός, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, όπως το λένε πολλοί. Δεν είχα σχέση πάντα, δεν ήξερα από θεολογία τίποτα από εκκλησία. Και πήγαινα να θυμάμαι όλοι μαζί. Θυμάμαι την εμπειρία μου σαν τώρα και έλεγα δεν μπορεί να είναι έτσι. Και ταυτόχρονα άρχισα να διαβάζω βέβαια τους φιλοσόφους οι οποίοι με έπεισαν, αλλά ουσιαστικά μου δημιούργησε μια τρομακτική έχθρα για το θέμα. Λουστάσου. Το ερωτηματικό του ανθρώπου. Έρχομαι λοιπόν τώρα στον χρόνο που έχουμε στη θεολογία, την βιβλική παράδοση. Τα πράγματα εδώ αλλάζουν πάρα πολύ. Και αλλάζουν πάρα πολύ διότι σε αντίθεση με τη φιλοσοφία αλλά και με τη σύγχρονη σκέψη, η οποία ουσιαστικά είναι, είναι προ ή μετά χριστιανική, και εγώ τη λέω προ χριστιανική τέλο πάντων, ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και στην υλικότητά του. Υπάρχει μια τεράστια κατάφαση στην υλικότητα που λέγεται ενσάρκωση. Πολύ κατάφαση. Απόλυτη κατάφαση. Δηλαδή, αν διαβάσετε το Μάξιμο του Τονολογίου, θα δείτε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει η ενσάρκωση είναι να καταφάσκει στην πραγματικότητα τη υλική της δημιουργίας. Τη θεωρεί ότι είναι πράγμα πάρα πολύ άξια ο Θεός για το ενδιαφέρον του έτσι και την προσέχει τρομακτικά πολύ με μια αγάπη που μας κόβει την ανάσα στην κυριολεξία με την τρομερή φροντίδα αυτή τη πρόνοια του Θεού για τα πάντα. Επομένως, ο κόσμος δεν είναι κάτι το οποίο το πετάω στα σκουπίδια για να τα γλιτώσω από αυτό και να πάω στο εν, το οποίο και αυτό στο τέλος δεν θα το έχω, αλλά θα το βλέπω τουλάχιστον και το θυμάμαι. Αλλά ο κόσμος είναι ένα αντικείμενο διαλογικής αμοιβαιότητας μετά του Θεού. Δηλαδή, ο κόσμος αποτελείται από όντα τα οποία χρησιμοποιώ για ένα βαθύτερο διάλογο με τον Θεό. Και πρώτα απ' όλα το ίδιο με το σώμα. Το πραγματικό σώμα που έχω πει σε μια άλλη διάλεξη, δηλαδή το σώμα αυτό το οποίο ενώπιον του Θεού, σαν δώρο του Θεού, και σε μια πραγματικότητα που είναι δορισμένη, έχει ένα μέλλον. Γιατί όλα τα πράγματα του Θεού έχουν ένα μέλλον και όλη η πραγματικότητα αυτή η οποία έχω μπροστά μου έχει ένα μέλλον. Δηλαδή, ουσιαστικά δημιουργείται ένας διάλογος με όλα τα πράγματα τα οποία μου είναι διαθέσιμα ως δώρο του Θεού, με τον εαυτό μου τον πρώτα απ' όλα και με την ερωτικότητα και με την οτιδήποτε έχω πάνω, τον νου, την κρίση, τη σκέψη, τα πάντα, τα συναισθήματα, δεν υπάρχει τίποτα. Προσέξτε, δεν υπάρχει καμία δύναμη στον άνθρωπο που να είναι αρνητική, είναι όλες θετικές. Όλες. Γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε καθόλου στοικοί. Καθόλου. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι μόνο ο νους, ας πούμε, όπως ο Στοϊκοί, ο Πλάτων ή ο Αναξαγόρας, πρώτος από όλους, θεώρησε ότι ο νους είναι στην ουσία ο άνθρωπος. Και επομένως και τα άλλα όλα πρέπει να τα βάλω σε παρένθεση. Τίποτα δεν πρέπει να μπει σε παρένθεση. Όλος ο αγώνας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά προς τον ενάντια στον
πώς το λένε στο Βορειοαλάμι, είναι ακριβώς να σώσει τη σωματικότητα. Το σώμα λέει έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Να μια συμβουλή που θα δίνα σε ανθρώπους που έχουν σεξουαλικές απορίες. Θα το έλεγα, το σώμα σου έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Είμαι σίγουρος θα ανοίγει ένα στόμα τέτοιο. Το έχω δει κανένα 2-3 φορές αυτό το στόμα. Και είναι του παλαμά αυτό, δηλαδή το σώμα. Θα ανοίξει πνευματικά, βρε. Θέλει την πληρότητα του Θεού εντός του. Θέλει την πληρότητα της δημιουργίας, την πληρότητα του είναι μέσα του. Αυτό θέλει. Με όλα αυτά που κάνει. Με το που τρως, με το που δεν τρως, με το που έχεις ερωτική σχέση, με το που δεν έχεις ερωτική σχέση, με το ότι παντρεύεσαι, με το ότι παρθενεύεσαι. Με όλα αυτά τα πράγματα έχεις ακριβώς το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνεις εδώ. Γιατί ακόμα και η παρθενία σε εμάς δεν είναι άρνηση. Η παρθενία της Παναγίας είναι αναφορικότητα ερωτική. Δεν είναι άρνηση, μωρέ. Ο Άγιος Παΐσιος που γνώρισα εγώ και μου άνοιξε μια γροθιά και μου τα άσπασε όλα. Πολύ γερή η γροθιά, τέλεια, ας πούμε, ήτανε. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος που μισούσε. Αυτός με. Μάλιστα, μπορώ να το πω και δημόσια. Με προήγαγε στην οικογενειακή ζωή αυτός. Και όχι κάποιος άλλος. Γιατί? Διότι υπάρχει ένας τρόπος να λειτουργούν τα πάντα κατά Θεόν. Αυτό είναι όλο. Αυτό δεν το ξέρει ο Πλάτων, προσέξτε. Ούτε ο Ηράκλειτος, ο πολύ αγαπημένος μου, ο οποίος υποπτεύθηκε ότι πρέπει να ακούμε συνέχεια το λόγο, αλλά συγγνώμη, αν ο λόγος δεν μπορεί να μπει μέσα στη ζωή πραγματικά, με ένα πραγματικό τρόπο, συν το στυλό αυτό που το έχω στα χέρια μου εδώ, με το κρατώ τώρα. Δεν είναι ο λόγος για μένα, είμαι μόνο μια φαντασίωση στο τέλος. Καταλάβατε τι είναι. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Σε ένα γραφτό μου στα αγγλικά που μιλάω, έχει το analogical ecstasies, μιλάω για την ιστορία της φιλοσοφίας και το Λακάν και το Μάξιμο. Μιλώ τα ίδια των εκστάσεων. Υπάρχουν πολλά ίδια εκστάσεων. Ορίστε και φωνάζεις. Ω, φωνάζεις και το ένα και κανένας δεν ξέρει να ακούει το ένα στον άλλον. Έτσι, μιλάω και λέει ο Χέγκελ, μιλάει ο λόγος, το πνεύμα με μένα και γίνομαι και επικίνδυνος, γιατί ό,τι λέω τα λέει ο λόγος, υποτίθεται. Καταλάβατε. Φωνάζω προς το εν και αυτό ημών ου και φύγεται, λέει ο Πλωτίνος. Ας χορέψουμε, λέει, γύρω του. Και όπως τον βλέπουμε, λέει, θα κάνουμε ωραίους χορούς και θα λέμε ωραία τραγούδια. Αλλά ημών ου και φύγεται. Δεν μας επιθυμεί. Και ξαφνικά μαθαίνω ότι υπάρχει ένας που με φύγεται απολύτως. Και εδώ είναι που συγκλονίζεται κανένα. Εδώ είναι που αλλάζουν τα πράγματα. Ξέρετε, η θεολογία είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα που αναστείλει. Ένας τέτοιος Θεός, το ένα αυτό, το οποίο είναι φύση απρόσιτο, έρχεται στη συνθήκη μου και μου αγιάζει το σώμα και την ψυχή και την ύπαρξη. Και οτιδήποτε κάνω έχει δυνατότητα να εκταθεί σε αυτό, σε αυτόν, χωρίς εγώ να το εγκαταλείψω, να το μακελέψω, να το εξοντώσω, να το διαλύσω, να το καταστρέψω, να το μισήσω και κυρίως να το αποθήσω. Έλεγα στον πατέρα Παΐσιο, πώς θα τα βλέπω αυτά τα κορίτσια, με διόντα και θα λέω, ξέρω εγώ, άκου να δεις, μου λέει, υπάρχει ένας λάθος τρόπος να το κάνεις και ένας σωστός. Να το πω με ψυχολογικούς όρους. Το να πεις ότι βλέπω αυτό το κορίτσι, τώρα συγγνώμη για την περίπτωση μου, άλλωστε μιλήσει για κάτι οτιδήποτε άλλο, και να πεις ότι κοίταξε, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι γυναίκα, δεν είναι αυτό, είναι φθαρτό, ξέρω, αυτό έχει απόθεση. Πώς θα τα βλέπουμε, γέροντα? Μα σαν την Αγία Παρασκευή. Μα σαν την Αγία Κυριακή. Αυτό με έχει συγκλονίσει, θυμάμαι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Χριστός, ως πρόσωπο, ως ένα αιώνιο πρόσωπο, δεν ξέρεις από πού παίρνει, που πηγαίνει. Οπότε τότε ισχύουν τα λόγια του Χριστού. Δεν μπορείς να αντικειμενοποιήσεις αυτό το εξαίσιο πλάσμα. Το εξαίσιο πλάσμα που σου αποκαλύπτει ξαφνικά πόσο εξαίσιο είναι, πόσο τεράστιο είναι και πώς για να το πλησιάσεις χρειάζεται στην κυριολεξία μια σειρά από πνευματικές προϋποθέσεις για να το πλησιάσεις με ένα τέτοιο τρόπο, να το κάνεις τόπο και να πραγματώσεις τη δική σου αναφορικότητα μέσω αυτού και αυτός μέσα στη δική σου. Καταλάβατε, και να γίνετε και δυο αναφορικά όντα μέσα στην αιώνια αυτή σχέση Πατρός και Υιού και να γίνει αυτό που λέω εγώ, το μουσιο, δηλαδή να πραγματοποιηθεί το μουσείο στη δημιουργία ή αυτό που λέω στο βιβλίο μου αυτό, αναλογικές ταυτότητες, η αναλογική ταυτότητα του ανθρώπου. Αυτό είναι ο επίλογος του αγγλικού βιβλίου και το μεταφράστηκε μόνο αυτό στα ελληνικά. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Εμπλό. Να σας διαβάσω μόνο ένα κείμενο από εδώ για να καταλάβετε τι λέω. Έτσι, από θεολογική άποψη έχουμε αναλογική ταυτότητα κάθε φορά που μεταβαλόμεθα μέσω συνεργητικών σχέσεων
μετά του Θεού που δηλώνουν μετοχή. Κάθε φορά που αναπροσανατολίζουμε το θέλημά μας προς την αποκατάσταση της ενότητας της κατακαιρματισμένης κτιστής μας φύσης. Τόσο εντός μας όσο και εκτός μας και από μια άποψη γινόμαστε νέες όψεις αυτής της ενότητας. Δηλαδή έχουμε μια αναλογική ταυτότητα όταν μιμούμεθα κατά αναλογία το θείο θέλημα, τη θεία ενέργεια, στην ιδιαίτερη του δραστηριότητα να ενοποιεί τα κτιστά όντα με νέους συνεχώς και ακόμα βαθύτερους τρόπους ενοποίησης, σε νέες και ακόμα πιο πλούσιες μορφές κοινού νοήματος. Η μεταβολή μέσω της αναλογίας είναι η ίδια η ανθρώπινη ουσία, η οποία είναι έτσι μια διαλογική ουσία, μια ουσιώδης υπόσταση πάντοτε αν το γίγνεστε μέσα από το διάλογο, αγκαλιάζοντας όλη τη δημιουργία και πραγματοποιούμε μέσω του αναλογικού της θελήματος για ομόουσιο. Αυτού του είδους η αναλογική ταυτότητα ήταν μια ανοιχτή ταυτότητα, πάντα νέα, πάντα ερχόμενη, πάντα κινούμενη προς την επίτευξη νέων και βαθύτερων τρόπων του ομοουσίου. Δηλαδή, κοιτάξτε, η αγαπητική μου δυναμούλη δοθεί για να πετύχω όλα τα υπέροχα πράγματα αυτά. Αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας, η πραγμάτωση, μιλάω για μια εκκλησιολογία του ομοουσίου, μια πραγμάτωση δηλαδή της ενότητας του παντός μέσα στη δημιουργία και να αρχίσει αυτό το πράγμα μέσα από την πραγμάτωση του τελευταίου από τα ρήγματα που είναι το ρήγμα ανδρός και γυναικός. Έτσι. Και είναι ρήγμα αυτό. Θέλουν τόσο πολύ να ζήσουν μαζί αυτοί οι δύο. Πάρα πολύ θέλουν να ζήσουν μαζί και δεν τα καταφέρνουν. Γιατί δεν τα καταφέρνουν? Όχι γιατί οι άνδρες κάνουν γυναικοκτονίες. Αυτό είναι η ανόητη άποψη. Αλλά γιατί έχουμε μέσα μας στην πραγματικότητα ελάχιστο χώρο για την πραγματικότητα της ενοποίησης αυτής. Δεν ξέρουμε πόσο χρειαζόμαστε αυτή τη βαθιά ενότητα και πόσο πνευματικό γεγονός είναι, και εδώ μέσα ξαφνικά μπορεί να έχει και ένα λόγο σεξουαλικότητα. Αυτό μου το εξήγησε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος. Μυστήριο πράγμα, μου λέει. Λέω, τι γέροντα, πώς γίνεται, λέει αυτό. Δηλαδή, τι? Η καθαρά σεξουαλική σχέση και αυτή η ίδια να μετέχει μέσα στο μυστήριο αυτής της πραγμάτωσης της ενότητας. Καταλάβατε, να μην είναι μια διασπαστική, γιατί ξέρετε, η επιδίωξη της διασπά. Το ξέρουν αυτό όλοι. Παραδόξως όμως η ίδια φύση της σεξουαλικότητας, αν δεν είναι άρρωστη όπως είναι σήμερα, έτσι, να πω και μια χειρότερη λέξη, δεν θέλω να την πω. Αν δεν είναι λοιπόν αυτό που πάει να γίνει σήμερα, να το πούμε αυτοερωτική. Είναι αυτοερωτική η σημερινή σεξουαλικότητα, καταλάβατε. Αυτοερωτική και αφήνει το ζευγάρι αδιάφορο το ένα για τον άλλο. Αν όμως δεν είναι έτσι, δηλαδή αν έχουμε ένα καταιγισμό αγνότητας πριν από την ερωτική σχέση, δηλαδή αν παράγεται μέσα από την αγνότητα η ερωτική σχέση και όχι μέσα από ένα κορεσμό που δεν ξέρει πια τον άλλον και δεν θέλει τον άλλον, αλλά θέλει την εκτόνωση μόνο. Κοιτάξτε τι ωραία που τα λέμε. Και με πόση απλότητα λέμε πράγματα τα οποία όλοι τα ζούμε. Και ταυτόχρονα δεν θέλουμε καμιά φορά να τα ονομάσουμε έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν είναι έτσι, τότε η σεξουαλικότητα αυτή μπορεί πραγματικά να είναι και αυτή ένα μέρος. Δηλαδή να συμπορεύεται με την ανθρώπινη επιθυμία του θελήματος για ομούσιο μέσα στον έγκαμο βίο. Δεν είναι όμως απαραίτητη σεξουαλικότητα, προσέξτε. Μπορεί κανείς να κάνει και χωρίς αυτή. Πάλι είναι μερικοί θεολόγοι εδώ και τέλος πάντων, συνάδελφοί μου, που λένε κάτι περίεργα τη σεξουαλικότητα του Χριστού και τέτοια. Δεν είναι απαραίτητη η σεξουαλική έκφραση της αγάπης. Δεν είναι. Έχει και ένα χαρακτήρα γεννητικό. Γεννητικό. Δηλαδή για να είναι νέος ανθρώπος αυτό. Βέβαια σήμερα αυτό έχουν ξεχάσει πάντα. Η εκφραντική πλευρά αρκεί και περισσεύει. Ναι ή όχι. Αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά, η οποία εντάσσεται ακριβώς μέσα στην ανθρωπινότητα ακριβώς του έρωτος. Και με τον τρόπο αυτό κανείς βρίσκει την ελευθερία του. Ελευθερία διότι ο έρωτος εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη προοπτική, πολύ συνειδητά. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Δηλαδή ουσιαστικά ο τόπος, είτε με έρωτα, είτε με χωρίς, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε ένα ζευγάρι στα 20, στα 60, στα 80, αυτό το οποίο ζητάει είναι στην πραγματικότητα αυτή η διαλογική αμοιβαιότητα, αυτή η αναλογικότητα, η πραγμάτωση του ομοουσίου. Μπορεί σε αυτό να συνεισφέρει και στη σεξουαλικότητα, η οποία θα είναι η σεξουαλικότητα του συγκεκριμένου ζευγαριού, χωρίς να μιμείται καμιά ανάγκη. Θα είναι ένας αριθμός τελείως δικός τους, που θα αναβλήσει μέσα από την εσωτερική πληροφορία αυτή,
της κατάφασης στα σωματικά που η χάρη του μυστηρίου του γάμου επιβάλλει και οδηγεί. Ένα κομμάτι της ερωτικής συμβιότητας περιμένει και μια ασκητική μέσα του. Καταλάβατε γιατί? Γιατί πρέπει να κάνω ορθή χρήση των νοημάτων των πραγμάτων για να μπορέσω να μιλήσω με αυτόν που τα έφτιαξε ή όχι. Κάπως έτσι δεν είναι? Τώρα θυμήθηκα κάτι και όταν ήμουν πολύ νέος και σπούδαζα παιδαγωγικά τότε ψυχολογία, ναι, είχα έναν καθηγητή ο οποίος με έβλεπε ότι είχα και κλείσει τη φιλοσοφία και μου είχε αναθέσει ένα σεμινάριο φιλοσοφίας, παρόλο που ήμουν ακόμα φοιτητής. Και ερχόντουσαν μερικοί λοιπόν, και εγώ ανέλυα διάφορα φιλοσοφικά κείμενα. Μια φορά λοιπόν ανέλυσα το συμπόσιο. Και ένας από τους συναδέλφους είχε πει: Μ' άκουγε, μου λέει στο τέλος: Με κατέστρεψε, συνάδελφε μου. Λέω: Σε κατέστρεψε, με κατέστρεψε, λέει. Ήταν μεγαλύτερος από εμάς και παντρεμένος. Πώς εγώ δεν θα ξαναρθώ σε σχέση με τη γυναίκα μου, λέει, αν εφόσον ο έρωτας είναι κάτι τόσο τεράστιο? Δεν γίνεται κάτι πιο απλό, κάτι πιο... Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα στον άνθρωπο να είναι βιολογικό καθαρά. Προσέξτε. Ο άνθρωπος δεν είναι βιολογικό, το λέω μπροστά σε ιατρούς. Παραδόξως. Και εδώ μπαίνω στο θέμα της φαντασίας, με το οποίο συνδέονται όλα αυτά. Ξέρετε, τα πάντα στον άνθρωπο είναι φαντασία. Η φαντασία είναι μια δημιουργική αρχή. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι φαντασίωση. Σήμερα νομίζουμε ότι μόνο είναι μια ανασύνθεση, μια σκηνοθεσία του φυσικού, την οποία συνεχώς κάναμε. Αυτό το ανακάλυψαν και αυτό κάποιοι από των αρχαίων πρώτα-πρώτα. Όταν ο Μάξιμος λέει, ο ομολογητής, ότι ο άνθρωπος λέει δεν είναι, λέει, ούτε ουσία του ανθρώπου, δεν είναι ούτε το σώμα, λέει, ούτε η ψυχή, ούτε το αθροίσμα τους. Είναι αυτά τα δύο και κάτι άλλο τελείως άλλο. Που δεν είναι απέρχεται από αυτά. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο? Είναι το ότι ο άνθρωπος σκηνοθετεί τον εαυτό του. Αν πρώτα στην κοπέλα εδώ που με την κοιτάζω, αν φως το σύνορα, ότι είσαι τούτο, αμέσως θα πει ναι, είμαι και κάτι άλλο. Πίσω από αυτό την τάση που έχουν οι γυναίκες να καταγγέλνουν τον συνεχώς βιασμούς, δεν ξέρω πόσο, τι σημαίνει πίσω από όλα αυτά, αλλά κάτι υπάρχει που μου αρέσει, ότι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την αντικειμενοποίηση την οποία δεν θέλουν να ανέχονται τόσο. Βέβαια, συνεισφέρουν πάρα πολύ σε αυτή την αντικειμενοποίηση, αυτό είναι το φοβερό, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαι αυτό που νομίζετε, ούτε εγώ ούτε εσείς. Που σημαίνει ότι συνεχώς σκηνοθετώ ένα νέο εαυτό. Αυτό είναι αναλογική ταυτότητα. Ποτέ δεν θα τελειώσει αυτός ο εαυτός. Είναι μια ανοιχτή ταυτότητα. Και είναι κάτι που συνεχώς έρχεται. Και έφτασε και έρχεται, θα ξανάρθει. Ο Θεός με βλέπει συνέχεια καινούριο. Γιατί? Μα γιατί με αγαπάει. Μόνο αυτοί που αγαπούν βλέπουν τα πάντα καινούρια. Όχι επειδή είναι καινούργια τα αγαπούν, αλλά επειδή αγαπούν τα είναι να βλέπουν καινούργια. Και η αγάπη είναι δημιουργική. Και έχει να κάνει με τη δημιουργική αυτή που λέω εγώ φαντασία, μια συνεχή ανασύνθεση, διαλογική, έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα συνεχές αίτημα καθολικοποίησης, έτσι, το οποίο είναι ένα σπόρο που αρέσει πάρα πολύ του Θεού να το ασκούμε. Και το κάνει και αυτό συνέχεια. Δηλαδή, αν μιλάγατε με τον διάβολο, θα σας έλεγε πολύ απέσιο πλάσμα. Ο άνθρωπος τέρας, ένα τίποτα, ένα μηδέν, ένα σκουλίκι, ένα τίποτα. Θα σας έλεγε ο διάβολος. Αν μέσα με τον Θεό, τον Χριστό θα σας πει «Ξέσιο όν, καλόν ηλία, Θεός κατά χάριν, αιώνιο όν». Αυτή είναι η άποψη του Θεού για μας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό που λέγεται εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Πας και λες στον παπά αυτά που έκανες θέλοντάς να τα κάνεις. Και σου λέει «Όχι, δεν είναι τα έκανες». Πήγανε. «Μα τα ήθελα και τα έκανα». «Μην δεν τα έκανες». «Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ πίσω από όλα αυτά». Με αυτή την ανασύνθεση που μου κάνει και με επαναϊωθετεί, γιατί η εξομολόγηση είναι το ξελαβικάσμα του βαπτίσματος, έτσι. Τα ξαναφέρανε κανείς τη σχέση αυτή ξεκάθαρη στην επιφάνεια και εγώ είμαι ξαφνικά ελεύθερος. Ξανά, καταλάβατε. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος μέσα από αυτή την συνεχή ανασύνθεση του εαυτού να καταλάβει κανείς το πώς ακριβώς δρά ο Θεός και η χάρη του Θεού σε εμάς και να καταλάβει πόσο ελεύθεροι είμαστε και από τη σεξουαλικότητα και από το αντίθετό της και ελεύθεροι να κάνουμε παρθενία, ελεύθεροι να έχουμε σχέσεις, να κάνουμε τα πάντα αρκεί να εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός του έρωτος που είναι ακριβώς
η πραγματοποίηση του ομοιουσίου στη δημιουργία, η πανενότητα των πάντων, η εικόνα του Θεού μέσα στα όντα, το απόλυτο μέσα σε μένα και μέσα σε σένα. Καταλάβατε. Και μέσα σε αυτό μπαίνει και η πιθανώς για κάποιους, για μένα, για μας, κάποιους από εσάς που με ακούτε, και η σεξουαλικότητα. Μπαίνει, μπήκε, θα μπει, δεν θα μπει, θα πάψει να είναι. Είναι μια τεράστια ελευθερία όσο όλα αυτά. Γιατί? Διότι ο σκοπός έχει απελευθερωθεί. Αν ήταν εδώ ο Πλάτων θα μας έλεγε, μα ρε, αυτό ήθελα κι εγώ να πω, αλλά πού να ξέρω θα υπάρξει ενσάρκωση. Και τι ωραία! Δηλαδή να έχεις και τη γυναίκα σου και να βλέπεις και το ένα. Καταλάβατε τι λέω. Στον Αβραάμ δεν λέει ο Θεός, διώξε τη Σάρα, ήρθα εγώ. Ο Πλάτων θα έλεγε, φύγε αμέσως Σάρα, μη είσαι εδώ, για δεύτερη μακριά, διότι κατέφτασε το ένα. Η ενσάρκωση, η παρουσίαση στα πράγματα, δεν το χρειάζεται αυτό. Βέβαια, θα τα δεις κατά Θεόν αυτά όλα. Εδώ είναι το σημαντικό. Δεν είσαι κάποιος που απολαμβάνει τυφλά. Είσαι κάποιος που απολαμβάνει την παρουσία του Θεού στα πράγματα. Απολαμβάνεις την ανάδυση της δικής του τελικά παρουσίας μέσα σε όλα τα όντα. Και εκεί βέβαια ανακαλύπτεις την τεράστια αγάπη του Θεού για την οποία τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Και με ρωτήσαν σε ένα γαλλικό μοναστήρι πριν από μερικά χρόνια που ήμουν εκεί για το διάλογο με τους καθολικούς, πώς μας βλέπει ο Θεός, Πάτερ? Και απάντησα, κόμπλε μπεμπέ. Τα έπασα μωρά. Μα ακριβώς έτσι. Δεν έχω καλύτερη παρομοίωση. Εγώ έχω παιδιά, έχω και εγγόνια, ξέρετε. Και παίζω συνέχεια, μέρα νύχτα. Και λέω, κοίτα να δεις. Ακριβώς το ίδιο κάνει ο Θεός. Πάρε και τούτο, πάρε και τ' άλλο. Και με πολύ λεπτό τρόπο και με τεράστια σοβαρότητα. Αλλά που δεν τη δείχνει, γιατί κομικά μας φέρεται συνέχεια. Αστειευόμαστε βασικά μετά του Θεού. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι. Αυτή ήταν η εικόνα του Θεού που μου έδωσε κάποτε ο πατήρ Παΐσιος. Το ρωτούσα επίμονα να μάθω πώς είναι η προσευχή. Και περίμενα καμία μεγαλοφή απάντηση. Λέω, Παναγία μου, θα μου πει τώρα. Άρχισε να ψευτοδιαβάζω και όλα τι φιλοκαλίε τέτοια πράγματα. Έλεγα, πω, ότι έχω να ακούσω τώρα. Τι θα μου πει. Πες μου γέρο την προσευχή. Δεν σου λέω. Πες μου γέρο την προσευχή. Δεν σου λέω. Πες μου γέρο την προσευχή. Πες μου. Ήμουν πάντοτε έτσι. Λοιπόν, επίμονο, θα σου πω, μου λέει, μην με καταλάβει κιόλα. Λέω τι, έχει δει κανένα μωρό να παίζει, λέει, με τον μπαμπά, λέει, αυτοπαρτών, να πάρει το χέρι να κουνάει, να παίζουν μαζί, να κυλιούνται στο βαστί, να σηκώνονται, να κάνουν. Ακούτε τι μου είπε. Λέω, πώς έχω δει. Αυτό είναι, μου λέει. Κατάλαβες? Λέω, όχι. Δεν ξέρω, ίσως τώρα να έχω να καταλαβαίνω κάτι. Ξέρετε πόσο μακριά είναι ο χριστιανισμός από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρετε τι ομορφιά, τι πίεση, τι δημιουργία είναι όλο αυτό. Ξέρετε πώς συναρπάζει τον άνθρωπο στην κυριολεξία. Και τον κάνει να μην σκέφτεται και να μην έχει ανάγκη ιδεολογίες, θετικισμούς, αυτά είναι χαζά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δηλαδή, όταν συναντάς την πληρότητα του είναι, θα πεις ότι πρέπει να το ακολουθείς. Τι διαπέμπω, όταν ακούω τη λέξη πρέπει στην Εκκλησία. Έτσι. Ή να πω ότι οι μάρτυροι ήταν, πολλές, είχαν μεγάλη ζωχάδα και χτυπιόταν από κάτω και ήταν πρόβολο και να του μιμηθούμε. Δεν μα να μιμηθεί έναν άνθρωπο που τον έχουν σε ένα βόδι και τον ψήνουν χάλκινο 24 ώρες. Εκεί μέσα όλο ο σαμπουκάς έχει λείψει. Είναι ένα τελείως άλλο βίωμα. Τεράστιο βίωμα πληρότητας και ομορφιάς της ζωής και χάριτος που έχει ο μάρτυρας. Και δεν μπορεί να το αφήσει να του φύγει. Γίνεται μάρτυρας χωρίς να το θέλει. Αν κάνεις πει θα γίνω μάρτυρας, θα γίνει γελίος απλά. Ίσως και η Εκκλησία βλέπετε λέει όχι μαρτύριο. Μα πάω να μαρτυρήσω, όχι δεν θα μαρτυρήσει, του λέει. Κανένας. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς σχεδόν να το θέλει αυτός που το κάνει. Πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο που ουσιαστικά η Εκκλησία δεν το ζητάει να το κάνει. Δεν και λέμε ότι μάρτυρες είναι άγιοι, γιατί έχουν ένα τεράστιο βίωμα πληρότητας μέσα. Εμείς δεν το έχουμε.